Την επόμενη καλεσμένη μας. Ναι. Της αρέσει να κάνει πολλές σχέσεις. Έτσι όπως το είπες, Χριστιανέ μου, τρόμαξα. Δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε τίποτα για τις σοκολάτες, για όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων. Μαρουλίτρα λοιπόν. Α, είδες αμέσως κατάλαβες για ποια λέμε. Ναι, γιατί είχαμε κάνει και, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εκπομπή. Όχι, στην πρώτη εκπομπή είχαμε πει. Όχι, στην. Τα έχει χάσει εντελώς. Είχαμε πει για τους καλοκαιρινούς έρωτες. Και ήταν μέσα, δεν ήταν. Ναι. Χώρισε. Χώρισε. Εγώ τη συνάντησα, αλλά δεν μείναμε εκεί. Με τον TNS. Ωραία. Το Θανάση το επιθετό. Και γιατί το λένε TNS? Γιατί είναι hip hopper και οι hip hopper έχουν την τάση να έχουν τα αρχικά τους ως ονόματα. Είναι ελεύθερη δηλαδή και ωραία. Αλλά δεν μένουμε στη σχέση της Μάρος Λίτρα, γιατί εδώ βγάζει ένα άλλο πρόσωπο η Μάρο, πιο τρυφερή. Μιλάει για τον μπαμπά της, τον οποίο έχει χάσει εδώ και μερικά χρόνια. Και συγκινείται, θυμάται στιγμές και γενικά εξηγεί πώς ήταν η σχέση της με τον πατέρα της, που νομίζω ότι και αυτός ήταν ο άντρας της ζωής της. Πραγματικά η συνέντευξη παίρνει μια άλλη τροπή, γιατί πέρα από τις σχέσεις και τα ερωτικά. Γιατί με κοιτάει έτσι? Γιατί μιλάς πολύ δημοσιογραφικά, Παναγιώτη. Μα αυτός είναι ο ρόλος. Μιλάει λοιπόν και για τους έρωτες, μιλάει και για την Eurovision. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, που αυτό προτάθηκε. Μπράβο, γιατί όχι. Και μιλάει για τον πατέρα της, πραγματικά είναι μια συγκινητική στιγμή και μου αρέσει γιατί όλοι συγκινούνται και ανοίγονται στην εκπομπή μας. Κάθε φορά που συναντιόμαστε, ναι, είσαι μόνη σου, έχεις χωρίσει και λέω, ναι, μήπως φταίω εγώ, γκαντεμιάζω τίποτα. Α, δεν θα έπρεπε να σε αφήσουμε στο σπίτι μου τότε γιατί θα μου φέρεις γκαντεμιά. Όχι. Πάει, φύγε. Όχι, όχι, τυχαίνει. Τι χρόνο για μένα, όλο δουλειά έχει πάλι. Το κινητό σου χτυπάει, αλλά δεν είναι από μένα. Με τις ώρες κουβέντα σου λέω, πες μου ποιος είναι. Κάνεις λάθος, μωρό μου, κάνεις λάθος. Η τελευταία σου σχέση με τον TNS, αυτή τη σχέση εγώ δεν την είχα πάρει χαμπάρι. Που είχα έρθει στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ σας. Δεν είχαμε σχέση τότε. Δεν είχαμε σχέση. Και εγώ μετά το έμαθα και λέω, τόσο βλάκα σήμερα, δεν κατάλαβα τίποτα. Όχι, δεν είχαμε σχέση τότε, ήταν ξεκίνησε πιο μετά. Και ήσασταν μαζί 5 μήνες και χωρίσατε. Γιατί? Το γιατί είναι πολύ προσωπικό. Να κρύβεις τη σχέση δεν μ' αρέσει. Την βγάζεις προς τα έξω τη σχέση ή την παραδέχεσαι τη σχέση. Από εκεί και πέρα, οι λεπτομέρειες όσο είσαι με αυτή τη σχέση και γιατί χωρίσατε είναι πολύ προσωπικό. Αυτές τις ερωτήσεις θα ήθελα να τις αποφύγω και να μην τις απαντώ όπως τις απαντούσα παλιά. Εγώ θα ζήσω τη ζωή μου. Εγώ τη ζω τη ζωή μου. Εγώ την έχω αυτή τη ζωή. Δεν την έχει κάποιος άλλος. Δεν θα κλάψει κάποιος άλλος για μένα. Δεν θα πληρώσει τα bills για μένα κάποιος άλλος. It's my life, right? Στη στιγμή που είναι δικιά μου ζωή, θα τη ζήσω όπως πιστεύω εγώ. Θα την προστατέψω, εννοείται. Γιατί καμιά φορά αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι. Όταν μπαίνουν πολλοί μες στη ζωή σου. Αλλά δεν θα σταματήσω να τη ζω. Θεώρησες ποτέ ότι η δημοσιότητα στις προσωπικές σου σχέσεις έπαιξε αρνητικό ρόλο και μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά γιατί είδε το φως της δημοσιότητας και να μην το άντεχαν και οι δύο πλευρές? Θεωρώ ότι ίσως όλο αυτό με την προσωπική μου σχέση δεν έκανε κακό στην προσωπική μου σχέση όσο έκανε κακό στην καριέρα μου και πολλοί δεν αφοσιωθήκανε σε όλα αυτά τα βήματα που είχα κάνει. Θεωρείς ότι ίσως και εσύ έβαλες λίγο το χεράκι σου? Αν θεωρούν άλλοι ότι έκανα λάθος, ή αν δεν θα έπρεπε να βγω ή να πάω να κλειστώ μες στο σπίτι και να μην βγαίνω για καφέ, that's their problem, not mine. It's my rights now. Είμαστε και σε μια περίοδο της ζωής που έχεις κάνει αρκετές αλλαγές και μιλάω για την αποχώρησή σου από τη Heaven. Γιατί αποφάσισες να φύγεις? Αποφάσισα να φύγω γιατί έλεγε το συμβόλαιό μου και ήθελα να πάρω λίγο την εικόνα μου και την καριέρα μου στα χέρια μου. Να παίρνω αποφάσεις από μόνη μου πώς θέλω να το στήσω όλο αυτό το πράγμα. Είχα ξεκινήσει από τα βραβεία MAD να στείνω την εικόνα και ακριβώς πού θέλω να πάω με την καριέρα. Το σεβαστήκαν αυτό πάρα πολύ στη Heaven, με αγαπάνε πάρα πολύ και μου δώσανε το OK να πάω να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Κάτι ίσως που δεν μπορούσαν να δουν αυτοί σαν εικόνα. Θα τους το πάω λίγο πιο έτοιμο. Είσαι μια γυναίκα που της αρέσει να δοκιμάζεται, να ακολουθεί το δύσκολο δρόμο. Κάποιος, ας πούμε, θα φεύγει από την Ελλάδα για να πάει στην Αμερική, στον Καναδά, για να ζήσει το American Dream, το American Corner που λέμε. Εσύ έκανες το αντίθετο. Έκανα προσπάθειες εκεί, πάρα πολλές. Απέτυχα, αποτυχημένη, θες να με φωνάξεις εκεί, I don't know, whatever.
I don't think so. Νομίζω ότι έκανα καλή επιλογή που ήρθα εδώ. Γιατί εδώ έκανα κάποια βήματα που ίσως θα ήταν λίγο πιο δύσκολα να τα κάνω στην Αμερική. Διάβασα λοιπόν ότι δήλωσες και καλά έκανες. Ότι εγώ αυτοπροτείνομαι να πάω στην Eurovision. Ναι, αυτοπροτείνομαι στην Eurovision. Γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσα να το καταφέρω. Γιατί το έχω. Το πακέτο, πιστεύω. Απλά θέλω να έχω επίσης τη στήριξη και από την ΕΡΤ και από το ελληνικό κοινό και από τους δημοσιογράφους για να πάμε καλά. Ξεκολουθείς και έχεις αυτή τη στήριξη. Ναι, ναι, ναι. Σου στέλνουν οι γυναίκες. Μου στέλνουν οι γυναίκες μηνύματα. Να πούμε για άντρες. Το yupi.gr. Ναι, και άντρες συμβουλές. Όχι που είμαι εγώ η ειδική. Ούτε ψυχολόγος είμαι, ούτε ειδική είμαι στις σχέσεις. God knows, everybody knows. Αυτή ήταν την επόμενη ερώτησή αλλά μου. Αλλά έχω ζήσει κάποια πράγματα, δύσκολες στιγμές, που ίσως θα μπορούσα να σου πω ότι it's not so bad. If you go away on this summer day. Έχεις και εσύ δύσκολες στιγμές περάσει. Η πιο δύσκολη. Η πιο δύσκολη για μένα μέχρι στιγμής ήταν ο θάνατος πατέρα μου. Η πιο δύσκολη στιγμή. Τίποτα δεν είναι δύσκολο μπροστά στη δυσκολία αυτή. Να έχεις έναν άνθρωπο που αγαπάς τόσο πολύ, έναν άνθρωπο πολύ δικό σου και να τον βλέπεις να φεύγει από τη ζωή. Μπροστά σου. Νομίζω ότι δεν σου φεύγει αυτό ποτέ. Δεν τελειώνει να το ζεις αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο πράγμα μπορεί να σου. Να κάθομαι εδώ αυτή τη στιγμή, να μιλάω με σένα και να θυμηθώ κάτι, να σκεφτώ τον πατέρα μου και να κλάψω. Δεν νομίζω να το ξεπεράσω ποτέ. Όσο και να προσπαθώ. Νομίζω ότι ούτε η αδερφή μου μπορεί, ούτε η μητέρα μου μπορεί. Μας λείπει. Μας λείπει το Πάσχα. Μας λείπει στις γιορτές. Ξέρεις, η αδερφή μου έχει δύο αγοράκια, τον Χρήστο και τον Παναγιώτη. Τα νηψάκια μου. Που δεν θα ζήσουν. Δεν θα τον γνωρίσουν τον παππού. Τι θα κρατήσεις από αυτά που σου λέγει ο μπαμπάς σου? Αυτό που θα κρατήσω από τον πατέρα μου και με αυτό το μότο πάω στη ζωή μου είναι μη φοβάσαι, να τη βλέπεις τη ζωή σαν άντρας, να παλεύεις σαν άντρας και τη βλέπεις τη φωτιά. Από την άλλη μεριά της φωτιάς μου, λέει έτσι, είναι υπέροχα. Αλλά για να περάσεις πρέπει να καείς. Θα το ρισκάρεις? Ναι, τουλάχιστον να ρισκάρω. Πήγαινε, γιατί από την άλλη μεριά είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Μην τη φοβάσαι τη ζωή. Νομίζω ότι ο μπαμπάς σου ήταν πολύ περήφανος, γιατί κάνεις ακριβώς αυτό που σε έχει συμβουλέψει, όσο καιρό σε ξέρει να μιλείς. Νομίζω ότι τον άκουσες. Είμαι σίγουρη ότι πολλές φορές κάνει αυτό. Ναι, πολλές φορές το έχει κάνει αυτό. Να πω κάτι παρασκηνιακό. Υπήρχε μια φωτογραφία του μπαμπά της Μάρος Λίτρα πάνω από το τζάκι και όταν τη ζήτησα να την κάνουμε ένα πλάνο, με παρακάλεσε πως όχι. Θα προτιμούσα να μην την κάναμε γιατί αυτό θα έκανε κακό στη μαμά της, η οποία ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το θάνατο. Δεν ξεπερνάς ποτέ την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου σου ανθρώπου. Δεν είναι μια άλλη Μάρο Λίτρα. Αλλά πόσο αντίθετη είναι η εικόνα, δηλαδή όταν βλέπεις μια πολύ σεξι γυναίκα, μπορεί να θεωρεί ο κόσμος ότι δεν στεναχωριέται, δεν έχει προβλήματα. Παιδιά, μετά. Ότι είναι μια χαρά το πρωί από το βράδυ που ξυπνάει. Μετά πάντως από αυτό το θέμα, έχω αλλάξει εντελώς εικόνα για τη Μάρο Λίτρα. Άλλο πίστευα.